δεκάδες μέτρα σκαλοσιά με κίνδυνο τη ζωή του για να φτιάξει σπίτια κάτω από όλες τις συνθήκες. Ο μεταλλορύχος που μέσα στα έγκατα της γης αντιμετωπίζει καθημερινά το θάνατο. Η εμποροϋπαλλήλισσα που τρέχει μια να βάλει τα προϊόντα στα ράφια, μια να κουβαλάει, την άλλη στο ταμείο με το ρολόι στο χέρι για να πάρει το παιδί από το σχολείο. Οι εργαζόμενοι στο νοσέ που ακόμα μετράνε τις πληγές τους από το θάνατο συναδέλφων τους και βλέπουν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Όλοι αυτοί, όλοι εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν. Όλοι μας έχουμε τη δύναμη να μπούμε μπροστά, να οργανώσουμε τη μεγάλη απάντηση της εργατικής τάξης ενάντια σε αυτούς που μας μαυρίζουν τη ζωή. Έχουμε χρέος απέναντι στη τάξη μας, έχουμε χρέος απέναντι στους γονείς και τους συγγενείς των νεκρών των τεμπών, έχουμε χρέος στα παιδιά μας. Γι' αυτό στην απεργία στις 28 Φλεβάρι, ένα χρόνο μετά το έγκλημα Σατέμπη, ένα χρόνο μετά τη δολοφονία 57 συνανθρώπων μας, η πλειοψηφία τους νέα παιδιά, πολλά από αυτά από την πόλη μας, οι χώροι δουλειάς πρέπει να νεκρώσουν, όλοι να βρεθούν στους δρόμους. Όλη η χώρα και ιδίως η Θεσσαλονίκη πέρσι, εκείνες τις μέρες, συγκλονίστηκε από τη συμμετοχή του κόσμου στις μεγαλύτερες κινητοποίησεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνεχίζουμε με το σύνθημα που δονούσε τότε και παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Γιατί σήμερα αυτή η μεγάλη αλήθεια κρύβεται πίσω από όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω μας. Στα πολεμικά μέτωπα που εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, στην όλο και μεγαλύτερη οικονομική αστάθεια που είναι πολύ πιθανό να φτάσει μέχρι μια νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση, στο σχεδιασμό της κυβέρνησης άλλων αστικών κομμάτων και της εργοδοσίας για νέα αντιλαϊκά μέτρα για να εκταμιευθούν δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να πιαστούν οι λεγόμενοι δημοσιονομικοί στόχοι για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτός είναι ο μεγάλος εχθρός. Η δίψα των λίγων για όλο και μεγαλύτερα κέρδη που βγαίνουν με τη δουλειά και το αίμα μας. Γιατί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων βασίζεται στο ρήμασμα των δικών μας δικαιωμάτων. Στην πληροφορική, τον κλάδο των επενδύσεων ήδη βαράνε καμπάνες απολύσεων, όπως η TASCAS. Στη Pfizer, που τόσο πολύ διαφημίστηκε στην πόλη μας, ανακοινώθηκαν πάνω από 2.000 απολύσεις παγκόσμια. Γιατί η επιχείρηση, αντί για έσοδα 71 δις ευρώ ή δολάρια, δεν πειράζει, για ισοτιμία είναι, που υπολόγιζε για το 2023, έφτασε μόλις τα 60 δις κέρδος. Στη Σιδενόρ, την τελευταία τριετία, καθαρά κέρδη 200 εκατομμύρια ευρώ. Και η εργοδοσία προσπάθησε να απολύσει 19 εργαζόμενους, δίνει αύξηση μόλις 5%. Στη Πυραμίς, ρεκόρ πωλήσεων δεκαετία στο 2022, αύξηση κύκλου εργασιών κατά 51%, και το δώρο της εργοδοσίας ποιο είναι? Υποχρεωτικές άδειες και εκπεριτροπής εργασία. Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Γιατί τη στιγμή που η κυβέρνηση φέρνει νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τη στιγμή που πέφτουν τα βάνια σε σχολικές αίθουσες, τη στιγμή που τα νοσοκομεία μας καταραίουν, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη συναδέλφης αναισθησιολόγος ο Παπα-Νικολάου που έπαθε κεφαλικό από την εξάντληση και την πίεση. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε μαζί με άλλα κόμματα επιλέγουν να δίνουν 7 δις ευρώ το χρόνο σε νατοικούς εξοπλισμούς, πολεμικές αποστολές που εμπλέκουν ακόμα πιο βαθιά τη χώρα μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Συναδέλφες και συνάδελφοι,
στα κρίσιμα μέτωπα που έχουμε μπροστά μας. Ένα το καθήκον. Τώρα να οργανώσουμε τη μαζική, αγωνιστική, ταξική απάντησή μας με σταθμό τη μεγάλη απεργία των Φλεβάρι. Για να ανασάνουμε την ακρίβεια, για την υπεράσπιση του εισοδήματός μας, για αυξήσεις στους μισθούς. Έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση και άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Η ακρίβεια δεν έτυχε, αλλά πέτυχε. Και τα όποια μέτρα χειροτερεύουν τη ζωή μας ακόμα περισσότερο. Το βιώνουμε όλοι. Γιατί η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα των χαμηλών μισθών προς όφελος των κερδών των λίγων. Γιατί η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση. Γιατί η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα των απελευθερωμένων τιμών και γενικότερα των ελεύθερων αγορών που επιτρέπει οι όμιλοι να αυξάνουν όποτε και όσο θέλουν τις τιμές με βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Άρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η καλή οργάνωση και ο σχεδιασμός, ο αγώνας των συνδικάτων τώρα για αυξήσεις στους μισθούς, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Σε μια σειρά χώρους ο αγώνας αυτός κλιμακώνεται, όπως στους οικοδόμους που τις προάλλες είχαν την κλαδική τους απεργία και συνεχίζουν, στα τρόφιμα, στο φάρμακο, στη σιδενόρ, στην e-food, σε εργοστάσια στο μέταλλο που υπογράφηκαν πρόσφατα δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτή η μάχη που δίνεται πρέπει να ενταθεί παντού, σε όλους τους χώρους, σε όλους τους κλάδους. Μεγάλο μέτωπο μπροστά μας είναι ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που αποτελεί νέα επίθεση στα χρήματα των εργαζομένων και στη μόρφωση των παιδιών μας. Όπου τα σωματεία μπήκαν στις σχολές, ενίσχυσαν τις αγωνιστικές διαθέσεις, καταχειροκροτήθηκαν, άνοιξαν δρόμους, προσανατόλισαν. Συνεχίζουμε και στηρίζουμε με όλους τους τρόπους το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των φοιτητών στις 8 Φλεβάρι στην Αθήνα. Έχουμε χρέος, συνάδελφες και συνάδελφοι, να στηρίξουμε τους αγρότες μας που κάνουν αγώνα επιβίωσης κόντρα στην ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική, και στον αφανισμό τους. Οι αγρότες πουλάνε τα προϊόντα τους πανφθηνά και στα σούπερ μάρκετ τα βρίσκουμε πανάκριβα. Η χθεσινή κινητοποίηση αγρότικα ήταν ένας μεγάλος σταθμός και ήταν μια μεγάλη κινητοποίηση. Τα αιτήματα των αγροτών που διεκδικούν την επιβίωσή τους και να παραμείνουν στα χωριά τους και τα χωράφια τους είναι δίκαια και πρέπει να γίνουν πράξη. Ο αγώνας τους δηλαδή είναι και δικός μας αγώνας. Ζήτημα, πιο κυριολεκτικά να το πούμε, δεν γίνεται, ζωής και θανάτου, είναι το θέμα της υγείας. Υπάρχει ήδη απεργία που προεδρύνει στις 22 Φλεβάρι και πρέπει να δουλέψουμε για αυτήν και στο περιεχόμενο και στην οργάνωσή της. Για τα ζητήματα προστασίας της λαϊκής στέγης, που θέλει ακόμα μεγαλύτερη ετοιμότητα από τα σωματεία. Η πρόσφατη πείρα που πανεβάσει που κάναμε είναι θετική. Πρέπει να συνεχίσουμε και να οξύνουμε. Ιδίως τώρα που οι αυξήσεις στα ενίκια φτάνουν στο 7% και ετοιμάζονται περίπου χοντρικά 70.000 πληστηριασμοί. Η έκφραση αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης να σταματήσει τώρα η γενοκτονία που μετράει πάνω από 26.000 νεκρούς. Βιώσιμο ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67. Αυτά είναι τα αιτήματα τα οποία παλεύουμε παντού, όπως και στο πρόσφατο μαζικό συλλαλητήριο που κάναμε. Συνεχίζουμε με πολύμορφες δράσεις. Στη πρώτη γραμμή πάλι στο συνδικάτο να μπει η απεμπλοκή της χώρας μας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Καμιά ανάληψη διοίκησης πολεμικών αποστολών από τη χώρα μας. Να ακυρωθεί τώρα η αποστολή φρέγατα στην Ερυθρά Θάλασσα.
να γυρίσουν πίσω όλα τα ελληνικά πλοία και στρατεύματα. Δεν έχουν καμιά δουλειά έξω από τα σύνορα της χώρας μας. Και από αυτό το βήμα λέμε κάτω τα χέρια από τον δόκιμο έφευρο αξιωματικό Κωνσταντίνο Κεσόπουλο, που καλείται σε απολογία επειδή είπε το αυτονόητο. Ότι ένοπλες δυνάμεις, είπε το αυτονόητο, ότι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία των συνόρων του ελληνικού λαού και όχι να στηρίζουν το δολοφονικό έργο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ σε βάρος άλλων λαών. Στηρίζουμε την εκδρομή δεκάδων σωματείων στο Βελιγράδι στις 16 με 18 Μάρτη με αφορμή τα 25 χρόνια από το πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, εκεί που το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον λαό το αίμα ξαναχάραξαν τα σύνορα για τα κέρδη των λίγων. Η ηρωική στάση των σωματείων εκείνη την περίοδο ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας είναι οδηγός και για το σήμερα. Σε όλα αυτά τα μέτωπα, συναδέλφες και συνάδελφοι, να ρίξουμε και άλλο λάδι στη φωτιά, να συνενωθούν μπροστά στην απεργία σαν βήμα κλιμάκωσης και συνέχεια στις δράσεις μας. Υπάρχει θετική ανταπόκριση και μαχητικό κλίμα. Να μπούμε ακόμα πιο μπροστά για να ενισχυθεί αυτό το κλίμα και να εκφραστεί με μια πολύ μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση. Μόνο με τους αγώνες μας μπορεί να ανοίξει ο δρόμος. Εκεί βρίσκεται η ελπίδα και η λύση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, οξύνει την καταστολή. Γιατί? Γιατί φοβάται τους αγώνες. Όπως στα μπλόκα των αγροτών, στα πανεπιστήμια, στο μέτωπο των πληστηριασμών, που τελευταία πράξη του δράματος ήτανε 70 αστυνομικοί πέταξαν έξω από το σπίτι του ένα συνταξιούχο δάσκαλο στους αμπελόκηπους εδώ στην πόλη μας. Τι βγήκε από όλα αυτά? Η κυβέρνηση έφαγε τα μούτρα της. Οι φοιτητές, οι αγρότες, τα σωματεία δίνουν κάθε μέρα την απόδειξη πως η τρομοκρατία δεν περνάει, δεν θα περάσει. Αποδεικνύεται πως μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να κερδίσουμε. Όπως οι συνάδελφοι απεργοί στη Μαλαματίνα, που μέχρι και τα δικαστήρια αναγκάστηκαν να τους δώσουν δίκιο και να κηρύξουν νόμιμη τη μεγάλη απεργιακή τους μάχη. Είμαστε στο πλευρό τους. Δίνουμε τον αγώνα παντού. Δεν σταμάς, όχι. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Την Τρίτη καλούμε όλα τα σωματεία σε κινητοποίηση στα δικαστήρια για να πάρθουν πίσω οι απολύσεις των εκλεγμένων μας στο σωματείο του ΣΕΦΙΕ, να στηριχτεί ο αγώνας τους με όλους τους τρόπους. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, σε όλα αυτά που ζούμε, για να ευθυμίσουμε και λίγο, τι λέει η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ? Λέει ότι προχωράμε σε απεργία στις 17 Απρίλη γιατί θέλουμε χρόνο. Εμείς ξεκαθαρίζουμε. Δεν αγνοούμαστε καμιά αγωνιστική κλιμάκωση, αλλά και ρωτάμε. Μέχρι τότε τι θα γίνει? Τώρα πρέπει να μπει κόσμο στη μάχη και όχι να περιμένουμε. Ρωτάμε. Μπορεί η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ να βάλει εμπόδια στην κυβέρνηση? Τι έκαναν όταν η κυβέρνηση έφερε τους αντιλαϊκούς νόμους Γεωργιάδη και Χατζηδάκη? Απολύτως τίποτα. Τι έκαναν όταν ψηφίστηκε ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός στο Δεκέμβρη? Απολύτως τίποτα. Τι έκαναν όταν τα κοράκια πέταγαν στον δρόμο φτωχούς εργάτες από τα σπίτια τους? Μαντέψτε. Απολύτως τίποτα. Τα αιτήματα της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ είναι να διασφαλιστούν τα κέρδη των επιχειρήσεων, δημιουργώντας αυταπάτες στους εργαζόμενους για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι οδηγίες της
είναι οι εξής. Ή μάλλον τι έφεραν οι οδηγίες της. Ρήμαξαν το δικαίωμα σε σταθερή και μόνιμη εργασία. Σμπαράλιαζαν τον εργάσιμο χρόνο μέσω της διευθέτησής του. Επιτρέπουν τα 13 ώρα σε δύο διαφορετικούς εργοδότες. Κατοχύρωσαν την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έκαναν την κοινωνική ασφάλιση, μάλλον την έκαναν τζόγο, ατομικό τζόγο, και όπου βγει. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι νόμοι της που υλοποιούν όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν την χώρα. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Όπως και κέρδη για το κεφάλαιο και οι εργαζόμενοι να ζουν καλά. Πρόκειται περί κοροϊδίας, ας μας πούνε μια χώρα, μία, που γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει καμία. Άρα τα πράγματα είναι απλά. Οι ζωές μας έχουν αξία και δεν θα περιμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία. Τη Δευτέρα Παρουσία της ανάπτυξης των λίγων που δήθεν θα κερδίσουμε όλοι μας. Σε αυτόν τον αγώνα έχουν θέση όσοι προβληματίζονται, αγωνιούν για το μέλλον, ενδιαφέρονται για το πού πάνε τα πράγματα. Καλούμε όλα τα σωματεία, όλους τους συνδικαλιστές, όλους τους εργαζόμενους να διεκδικήσουμε, να απεργήσουμε στις 28 Φλεβάρι. Γιατί τώρα απαιτούνται αυτοί τους μισθούς. Τώρα η ακρίβεια και ο πληθωρισμός τρώνε το εισόδημά μας την ίδια ώρα που 500 μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα είχαν κέρδη πάνω από 25 δις. Γιατί τώρα ξεκινάει η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό με βάση το τρισάθλιο νόμο Βρούτσι Αξιόγλου. Ποιοι θα αποφασίσουν για το μισθό μας που προβλέπει αυξήσεις ψίχουλα στα όρια των χρόνων της οικονομίας? Ο ΣΕΒ, δηλαδή μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η ηγεσία της ΓΕΣΕ. Αυτό κι αν είναι τρόικα. Σε αυτό το έσχος οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, πρέπει να απαιτήσουμε να γυρίσουν οι συλλογικές συμβάσεις στα συνδικάτα. Να αγωνιστούμε για κατώτερο μισθό 900 ευρώ και αναγνώριση όλων των τριετιών μαζί και της περίοδου που δεν αναγνωρίζεται τώρα, το 2012 με 2023. Γιατί τώρα απαιτούμε ρεύμα φτηνό για όλο το λαό και όχι όταν βγει ο χειμώνας. Τώρα πληρώνουμε και ματώνουμε με τη τιμή της κιλοβατόρας να είναι διπλάσια σε σχέση με το 2020. Την ίδια ώρα που γίνονται τεράστιες κερδοφόρες επενδύσεις στη πράσινη ενέργεια. Γιατί τώρα που ο οικογενειακός προϋπολογισμός χτυπιέται και οι γονείς βάζουν το χέρι βαθιά στη τσέπη για να καταφέρουν να στείλουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, η κυβέρνηση φέρνει τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί τώρα που συμβαίνουν όλα αυτά και λείπουν κρίσιμες υποδομές παιδεία, πρόνοιας, υπηρεσίες για πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες, διαλέγουν να δίνουν πακτολό χρημάτων σε πολεμικές αποστολές. Γιατί ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα Τέμπη, όχι μόνο δεν έγινε απολύτως τίποτα, αλλά τα πράγματα είναι χειρότερα στο σιδηρόδρομο. Τα σχέδια της κυβέρνησης και της Hellenic Train για εκπεριτροπή σε εργασία των εργαζομένων, για μείωση προσωπικού και άλλα, δείχνουν πως οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες θα γίνουν ακόμα πιο επικίνδυνες. Γιατί δεν δεχόμαστε να θεωρείται πρόοδος για τις εργαζόμενες γυναίκες να απολύονται σε περίπτωση εγκυμοσύνης, να εργάζονται 10 ώρα και 13 ώρα και να μην προλαβαίνουν να δουν καν τα παιδιά τους. Αυτή η λεγόμενη πρόοδος τους σπρώχνει νέα κορίτσια ακόμα και στη πιο ακραία εκμετάλλευση του γυναικείου σώματος μέσω της εμπορευματοποιημένης παρένθετης μητρότητας. Γιατί το 2023 οι νεκροί συνάδελφοί μας ξεπέρασαν τους 160, αριθμός ρεκόρ τη στιγμή που υπάρχουν ασύλληπτα κέρδη. Ο κατάλογος κυριολεκτικά
δεν έχει τελειωμό. Στους εργαζόμενους του Δήμου Θεσσαλονίκης πέρσι έγιναν 120 εργατικά ατυχήματα. Στο flyover, ένας εργάτης οικοδόμος, 69 χρονών ο εργάτης οικοδόμος, τσακίστηκε και σώθηκε από θαύμα. Πριν δύο μήνες, 55 χρονών εργάτης σκοτώθηκε σε Μαρμαράδικο. Πριν τρεις μήνες, 40χρονος Δελιβεράς σκοτώθηκε γιατί έκανε διανομές την ώρα που οι άνεμοι έβγαζαν δέντρα, τα ξερίζονταν. Γιατί απεργούμε? Γιατί δεν θέλουμε να χάνουμε επιπλέον δύο ώρες την ημέρα στον δρόμο και η ατμόσφαιρα της πόλης να είναι καρκίνος. Σε επίπεδα ρεκόρ από καρκινογόνους ρήπους. Αυτή είναι η κατάσταση με τις συγκοινωνίες στην πόλη μας. Το μετρό, το πιο σύντομο ανέκδοτο. Τα λεωφορεία του ΟΑΣ, σαπάκια και ελάχιστα, παρά την προσπάθεια τη φιλότιμη που κάνουν οι εργαζόμενοι εκεί. Με την κατάσταση μετά την έναρξη των εργασιών για το flyover να έχει γίνει ακόμα χειρότερη. Συναδέλφες και συνάδελφοι, τώρα να ρηχτούμε όλοι μας στην προετοιμασία της μεγάλης απεργιακής μάχης 28 του μήνα στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου. Τι κάνουμε? Πρώτο, άμεσα τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων να σχεδιάσουν καλά τη συζήτηση και το σχεδιασμό, να φτάσουν στα μέλη τους, να φτιάξουν τα υλικά τους, να διαμορφώσουν πλαίσια, αιτήματα, να δουν σχέδιο ανοίγματος και διαφώτισης. Μέσα από μαζικές γενικές συνελεύσεις να πάρθουν αποφάσεις για αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα δημιουργούν κλίμα ανάτασης, συμμετοχής των εργαζομένων με στόχο όλο και περισσότεροι να μπαίνουν στον αγώνα. Δεύτερο, η καλύτερη προετοιμασία της απεργίας είναι το τι κάνουμε μέσα στην επιχείρηση, μέσα στο εργοστάσιο, μέσα στο κατάστημα. Τα σωματεία να δουν καλά πώς θα πατήσει η δουλειά μας σε κάθε χώρο, με σωματιακές, απεργιακές επιτροπές. Να θέσουμε στόχους για νέες εγγραφές σε σωματεία, για νέα σωματεία, για δημιουργία νέων σωματείων, νέες μορφές οργάνωσης σε χώρους δουλειάς. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Αυτό βγαίνει και από μια σειρά αρχαιρεσίες, όπως ο ΣΕΤΥΠ, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, σε νοσοκομεία, σε ΕΛΜΕ, που καταγράφουν σημαντική άνοδο. Τρίτο, να κάνουμε πέρα τις συμβασμένες ηγεσίες της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Εμείς θα αναλάβουμε το βάρος της οργάνωσης του αγώνα, όπως τόσες άλλες φορές. Όπως στα Τέμπη, στις απεργίες για τον νόμο Χατζηδάκη, στην απεργία για τον νόμο Γεωργιάδη. Απεργίες για τις οποίες το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης δεν πήρε καν απόφαση, ενώ και για τις 28 Φλεβάρι, στην πόλη μας, που χτυπήθηκε περισσότερα από όλες από το έγκλημα στα Τέμπη, λέει ότι δεν θα πάρει απόφαση. Αυτό λέει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Μη τολμήσουν, δεν θα έχουν που να σταθούν. Στη Θεσσαλονίκη του Μάη του 36, των μεγάλων εργατικών αγώνων, είναι ντροπή να έχουμε τέτοια ηγεσία. Καλούμε κάθε τίμιο συνδικαλιστή, όλους τους εργαζόμενους, να βάλουν τη σφραγίδα τους στην αλλαγή σχετισμών στο Εργατικό Κέντρο. Έχουμε μεγάλες και κρίσιμες αρχαιρεσίες που θα κρίνουν πολλά, όπως αυτή στα τέλη του μήνα στους εμποροϋπάλληλους. Τέταρτο, να γεμίσουμε την πόλη μας με τα συνθήματά μας, με τα πανό μας, με τις αφίσες μας, με περιόδιες εξορμήσεις και άλλες δράσεις, να δημιουργήσουμε από τώρα, από σήμερα, αγωνιστικό κλίμα. Πέμπτο, να δούμε πρωτοβουλίες μέχρι και την απεργία στον ΟΣΕ, σε εθνικούς συλλόγους, σε σχολιά, σε χώρους δουλειάς, για να μην ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη. Δηλαδή, ούτε λεπτό για χάσιμο. Τώρα με ακόμα μεγαλύτερη ορμή μπαίνουμε μπροστά. Πολλά περνάνε από τη δική μας δράση. Όλοι μαζί για αυξήσεις μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις, για να βάλουμε ένα stop στην ακρίβεια. Στις 28 Δευτέρου υπάρχει δίλημα.
τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Για τις ζωές μας αγωνιζόμαστε, οργανωνόμαστε, κλιμακώνουμε ακόμα περισσότερο τη δράση μας. Τα κέρδη δεν τους τα χαρίζουμε. Με τη δουλειά μας τα φτιάξαμε. Διεκδικούμε σήμερα, τώρα, μεγαλύτερο μερίδιο από αυτά, ανοίγοντας το δρόμο για να τα πάρουμε όλα στα χέρια μας αύριο. Γιατί μπορούμε και πρέπει να ζήσουμε ικανοποιώντας τις ανάγκες μας. Όπως λένε και οι αγωνιστές Παλαιστινοί, σαν αρμπάρ. Όπως λένε και τα παιδιά του πολέμου, οι Σέρβοι, πομπετίσεμο. Όπως το λέμε στη γλώσσα μας, θα νικήσουμε. Καλή δύναμη, πάντα μπροστά.